Τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κύριε Προδρόμου, καλώς σας μεσημέρι. Χαίρετε. Λέω να αρχίσουμε με το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας πλέον εκφράζει ανοιχτά τη δυσφορία του γιατί δεν συμμετείχε σε αυτόν τον διάλογο της μεταρρύθμισης αυτός ο θεσμός. Κοιτάξτε, δεν υφίσταται πραγματικά πρόβλημα και βεβαίως ο Γενικός Εισαγγελέας και η νομική υπηρεσία όπως πάντα όχι μόνο θα επεξεργαστούν νομοτεχνικά τα νομοσχέδια, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά θα λάβουν μέρος και στην συζήτηση, στον διάλογο που θα γίνει. Εδώ πρέπει να αποκαταστήσουμε δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο είναι, που δεν αφορά βέβαια τον Γενική Εισαγγελία, αλλά το πρώτο είναι ότι η κυβέρνηση από πολύ νωρίς, από το 2016, έχει ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Και βέβαια χρειάστηκε κάποιος χρόνος μέχρι να φτάσουμε στα σημερινά νομοσχέδια. Είναι εντελώς παραπλανητική η ιδέα ότι λόγω της κρίσης που δημιουργήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης μέσα σε μερικές μέρες έφερε νομοσχέδια. Είναι απλώς μια σύμπτωση λέτε. Όχι σύμπτωση. Εγώ θα σας πω τα γεγονότα. Από τον Ιούνιο του 2016... το ανώτατο δικαστήριο είχε παρουσιάσει μία την ανάγκη μέσα από μία δική του εκτίμηση ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Υπήρξε μία πρώτη μελέτη τότε και αποφασίστηκε και κλήθησαν ξένοι εμπειρογνώμονες, συγκεκριμένα Ιρλανδοί. Τέλος του 2016 μάλιστα το ανώτατο δικαστήριο είχε υποβάλει αίτημα για χρηματοδότηση της μελέτης για αυτή τη μεταρρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, τον Φεβρουάριο του 2017, ένα κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων, Ιρλανδών όπως έχουμε πει, μετά από πρόσκληση του ανώτατου δικαστήριου, ξεκίνησε αυτή τη μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε επίσημα μετά από διάφορες διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις δεν είχαν αποφασιστεί από την κυβέρνηση ή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ήταν καταρχάς πρωτοβουλία του Ανωτάτου και βεβαίως ήταν προγραμματική θέση του Πρόεδρου Αναστασιάδη ταυτόχρονα. Είναι γνωστό ότι στο πρόγραμμα του Πρόεδρου από το 2013 περιλαμβανόταν πρόταση για μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος προκειμένου να απονέμεται η δικαιοσύνη σε χρήσιμο χρόνο. Το πρώτο και δεύτερον για να συμπληρωθούν κάποια κενά, να αντιμετωπιστούν κάποια κενά. Άρα λοιπόν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και αφού σας διευκρινίσω ότι για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, αυτή η μεταρρύθμιση την οποία προωθεί τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα κοστίσει πολλές δεκάδες εκατομμύρια, περισσότερα από 100. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, περισσότερα από 120 είναι μια εκτίμηση. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει όσο η χώρα ήταν στο μνημόνιο, όσο είχαμε ακόμα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που κληρονομήθηκε. Άρα ουσιαστικά λέτε ότι το κόστος είναι αυτό που καθυστέρησε τις διαδικασίες. Όχι το κόστος. Η ίδια η διαδικασία χρειάστηκε τόσο χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε να αναλυθεί ένα τέτοιο κόστος πριν από τον Μάρτιο του 2016 όταν η χώρα μπήκε από το μνημόνιο. Άρα λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία και από το ανώτατο δικαστήριο σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τον Υπουργό και έγιναν τότε οι διαβουλεύσεις που έγιναν και βεβαίως όταν φτάσουμε τώρα στο στάδιο των νομοσχεδίων, των σχεδίων νόμου που έχει ετοιμάσει ο Υπουργός, θα γίνει πρόσθετη διαβούλευση φυσικά και σε αυτή τη διαβούλευση βεβαίως θα λάβει μέρος και η Γενική Εισαγγελία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει... Στην κυβέρνηση, στον εκπρόσωπο, στον Υπουργό Δικαιοσύνης που συζητούσε το θέμα ή αν θέλετε στους εκπροσώπους του που προφανώς συμμετείχε σε κάποιες από τις συναντήσεις, δεν έκανε εντύπωση η απουσία της νομικής υπηρεσίας, δεν θεώρησε η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να συμμετέχει εκ των προτέρων και στη διαβούλευση. Ήταν ένα σχέδιο μεταρρύθμισης. Τώρα που είναι έτοιμες οι συγκεκριμένες προτάσεις, δεν υπάρχει απουσία της Γενικής Εισαγγελίας. Κατάλαβα πράγματα, ούτε θα υπάρξει. Αυτό είναι το ένα. Τώρα είναι που η κυβέρνηση έχει έτοιμα τα νομοσχέδια, τα οποία ο Υπουργός Δικαιοσύνης χθες, για τα οποία μίλησε χθες, μιλάμε για αρκετά νομοσχέδια
Και βεβαίως θα πρέπει ακόμα κάτι να διευκρινίσω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αυτή την εβδομάδα αργότερα συνάντηση με το Ανώτατο Δικαστήριο. Και αυτή η συνάντηση είχε προγραμματιστεί περίπου από το καλοκαίρι, εδώ και μήνες. Ακριβώς την ίδια διαδικασία μεταρρύθμισης. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Και με την ευκαιρία να σας πω και κάτι άλλο, γιατί ακούμε τον κόσμο, διαβάζουμε δημοσιεύματα, ακούμε και πολιτικές τοποθετήσεις. Το Σύνταγμα είναι καθαρό και είναι καλό να το συμβουλευτούμε όλοι. Υπάρχει, πέραν από τη σαφέστατη διάκριση εξουσιών, η μόνη περίπτωση για να κριθούν με την υφιστάμενη νομική τάξη πραγμάτων που έχουμε, η μόνη περίπτωση να κριθούν δικαστές του Ανωτάτου είναι από το ίδιο το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο είναι και πάλι δικαστές του Ανωτάτου και για συγκεκριμένους λόγους. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι διερωτώνται και τι κάνει η κυβέρνηση και τι κάνει ο πρόεδρος πολύ σωστά δεν υπέκυψε, αν θέλετε, στην πίεση της ατμόσφαιρας που υπάρχει, διότι δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στην δικαστική εξουσία. Με βάση την νομική τάξη πραγμάτων που έχουμε, δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο. Ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας έχει κρίνει, έχουμε ακούσει, ότι δεν τίθεται θέμα ποινικού αδικήματος. Και ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Η κατάσταση είναι ως έχει και η απάντηση θα έπρεπε να δοθεί από τα ίδια τα θεσμοθετημένα όργανα της δικαστικής εξουσίας. Είναι ξεχωριστή εξουσία, δεν υπάρχει περιθώριο η εκτελεστική εξουσία να κάνει κάτι για αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νομίζω πολύ σοφά ενήργησε, γιατί διαφορετικά θα ήμασταν η περίπτωση κάποιας χώρας από αυτές που κρίνονται, και το ακούμε και στον χώρο της Ευρώπης, για ανάμειξη της μιας εξουσίας της υποθέσης της άλλης. Δεν είναι λογικό όμως, κύριε Προδρόμο, ο κόσμος, οι πολίτες να αισθάνονται δυσφορία όχι για την ουσία των πραγμάτων, αλλά για το φαίνεσθε. Κοιτάξτε, ακριβώς αυτά τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα και υπάρχουν και στα οποία έχει αναφερθεί χθες και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζονται τώρα με τις προτάσεις τις νομοθετικές που φέρνει η κυβέρνηση. Τώρα για το παρελθόν και για την συγκεκριμένη κρίση που έχει δημιουργηθεί, απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από τα ίδια τα θεσμοθετημένα όργανα της δικαστικής εξουσίας στην Κύπρο. Και αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι το Ανώτατο Δικαστήριο, είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος βεβαίως, είναι και ο Γενική Εισαγγελία. Ο κώδικας δεοντολογίας θεωρείτε εσείς ότι είναι απαραίτητος, με δεδομένο πλέον ότι... Βεβαίως είναι απαραίτητος, αλλά ένας κώδικας δεοντολογίας, όπως λέει ο ίδιος ο όρος, δεν είναι νομοθεσία, είναι κώδικας, είναι δεοντολογίας. Αλλά εκεί όπου διαπιστώνεται η ανάγκη, θα μπορούσε να θεσπιστούν και με νομοθεσίες κάποιες πρόνοιες του. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο μέλλει γενέστε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας αυστηρός κώδικας δεοντολογίας και να τηρείται. Θα έπρεπε να υπάρχει η αναγκαία προετοιμασία και κατάρτιση των δικαστών, πράγματα τα οποία διαπιστώνονται τώρα στον δημόσιο διάλογο και αντιμετωπίζονται με τα νομοσχέδια που έρχονται. Ο Γενικός Εισαγγελέας πότε θα ενημερωθεί, κύριε Προδρόμου? Μα κοιτάξτε, ο διάλογος για αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία εισήγαγε μόλις τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πρόκειται να γίνει. Σας είπα ότι... Είναι νέα νομοσχέδια, ανάμεσά τους και συνταγματικές τροποποιήσεις, να το πούμε αυτό. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι με την σημερινή νομική τάξη πραγμάτων και το Σύνταγμα, είναι συγκεκριμένα τα διαδικασίες και τα περιθώρια. Δεν υπάρχει περιθώριο αν θέλετε, να γίνει κάποια διερεύνηση αυτών των περιστατικών και αυτών των καταγγελιών έξω από την ίδια την δικαιοδοσία του Δικαστικού Συμβουλίου, που είναι το Ανώτατο Δικαστήριο. Μάλιστα. Κύριε Προδρόμου, αλλά καταλαβαίνουμε, όλοι ζούμε, αν θέλετε, αυτή την δυσαρέσκεια, τον προβληματισμό που υπάρχει στην κοινή γνώμη. Όμως χρειάζεται ψύχρεμα να δούμε τα πράγματα. Οπωσδήποτε πρέπει να αποκατασταθεί εκεί όπου έχει τρωθεί το κύρος της δικαιοσύνης, και γι' αυτό είναι που τώρα, θωρακίζοντας το σύστημα και, αν θέλετε, ξυγχρονίζοντας και προσαρμόζοντας το στις πραγματικές συνθήκες της ζωής, δεν είναι μόνο
η ακεραιότητα των διαδικασιών, είναι και το γνωστό χρόνιο πρόβλημα του ότι η δικαιοσύνη χρονοτριβεί στην Κύπρο. Και γι' αυτό υπήρξε, αν θέλετε, και η άμεση συνδρομή και με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά κέντρα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι γνωστό το ζήτημα αυτό του χρόνου στον οποίο αποδίδεται δικαιοσύνη στην Κύπρο και έχει εδώ και πολλά χρόνια κατ' επανάληψη και σε εκθέσεις ευρωπαϊκές κλπ. Είναι όμως και εκείνη η σύμπτωση των χρονικών στιγμών, η αλληλουχία των γεγονότων που δίνει τροφή για συζήτηση, κύριε Προδρόμου. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποια, τι να σας πω, κάποια σύμπτωση. Η διαδικασία αυτή του να προετοιμαστεί η μεταρρύθμιση, αφού πρώτα προηγήθηκαν εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων, και αυτή ήταν η εισήγηση καταρχάς του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την οποία έκανε αποδεκτή η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ήθελε να κάνει μεταρρύθμιση. Το ανώτατο δικαστήριο, ως η ανώτατη αρχή της δικαιοσύνης στην Κύπρο, είχε άποψη και βεβαίως η κυβέρνηση έπρεπε να σεβαστεί αυτή την άποψη και να την λάβει υπόψη. Και να ξεκινήσει από εκεί η διαδικασία. Από εκεί ξεκίνησε, η κυβέρνηση ανέλαβε όταν ορίμασαν τα πράγματα, χρειάστηκαν ένα-δύο χρόνια από το 2017 που ανέλαβαν οι εμπειρογνώμονες, ήρθαν τα τελικά πορίσματα εντός του 2018, τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο τώρα είμαστε Ιανουάριος του 2019, προετοιμάστηκαν αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία όμως νομοσχέδια δεν έγιναν αυτές τις μέρες, δεν θα μπορούσαν να γίνουν μέσα σε μερικές μέρες. Το γνωρίζουν όλοι αυτό και τώρα θα πρέπει στην βάση αυτής της προετοιμασίας να γίνει και ο διάλογος που λέτε και φυσικά θα λάβουν όλοι μέρος, αλίμονο. Πότε να περιμένουμε να κατατεθούν στη Βουλή? Αυτό μόνο ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα μπορούσε να το πει συγκεκριμένα. Εγώ παρακολούθησα τις χθεσινές δηλώσεις του αναλυτικά και βεβαίως το συντομότερο δυνατόν πρέπει να διεκπαιρεωθεί, χωρίς βεβαίως η βιασύνη να γίνει πρόξενος οποιασδήποτε αυλεψίας. Υποθέτω κιόλας ότι δεν θα γίνει διαμιάς. Δηλαδή κάποια θα είναι έτοιμα πιο γρήγορα και θα προχωρήσουν, κάποια άλλα έπονται. Κομμάτια της μεταρρύθμισης έχουν ήδη λάβει σάρκα και οστά, όπως είναι το Διοικητικό Δικαστήριο. Είναι κάτι παράπλευρο βέβαια. Και υπογραμμίζω ξανά το ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα προσθέσει κόστος, το οποίο φυσικά δεν είναι τώρα αποτρεπτικό. Ναι. Αποτρεπτικό ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα είναι ένα κόστος που χρειάζεται να αναλάβουμε, αλλά θα υπερβεί στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης αυτής της μεταρρύθμισης. Η εκτίμηση πρώτη είναι 120 εκατομμύρια και. Αποκλείεται να δούμε να γίνονται όλα με τη μορφή του καταπήγοντος, έτσι? Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα πάρετε όσο χρόνο χρειάζεται. Δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτά τα ζητήματα. Αυτά ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα τα ξεκαθαρίσει. Ξέρετε και το έχετε πει και είναι σωστό ότι θα πρέπει να προηγηθεί και διάλογος. Και με την Βουλή φυσικά, αλλή μόνο. Και οπωσδήποτε με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Και το επαναλαμβάνω, η Γενική Εισαγγελία όχι μόνο νομοτεχνικά όπως γίνεται πάντα, αλλά και ως πρωτεύων ενδιαφερόμενος φορέας θα λάβει μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Προδρόμου.